Λοιπόν, στην εκπομπή που κάνω, μάλλον στις εκπομπές που κάνω, επειδή το ποδόσφαιρο έχει μια αλφα αξία, έχουν και άλλα πράγματα αξία, η πολιτική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα πολιτικά. Εμένα εκπομπή μου είναι κατά βάση ποδοσφαιρική. Στην ανάλυση είμαστε άριστοι, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν είναι ποδόσφαιρο μόνο η ζωή. Εντάξει. Έκανα μια τοποθέτηση στην ραδιοφωνική εκπομπή την πρωινή 8 με 10 με τον Νίκο τον Κουλιανό και είπα ότι, ότι το κόμμα του, ότι ο Κασιδιάρης κάνει κόμμα και θα έχει ρεύμα. Αυτό έχω αντιληφθεί. Βγήκε ο Μιλωνάκης, ο οποίος είναι στην ελληνική λύση βουλευτής και είπε διάφορα πράγματα για μένα και έχω συνηθίσει να με επιτίθονται, αλλά δεν πρέπει να ακούγονται ανακρίβειες. Ποια είναι η ανακρίβεια? Η ανακρίβεια είναι ότι εγώ δεν ανήκω σε καμία πολιτική παράταξη γιατί θεωρώ οτιδήποτε οργανωμένο σάπιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από τους οργανωμένους οπαδούς της οποιαδήποτε ομάδος, συνδικαλιστές καθήκια και κόμματα και τέτοια, να σας δώσω και μια πληροφορία ότι είμαι 20 χρόνια στο ΑΡΤ 21, δεν έχω ανακατευτεί ποτέ ούτε με το λάος του Γιώργου του Καρατζαφέρη, αν και θα μπορούσα, δεν το έκανα γιατί ήθελα να είμαι ανεξάρτητος και έτσι με συμβούλευσε ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης. Θα πάμε μόνο στο αθλητικό κομμάτι και μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και μόνο στην εκπομπή μας. Ακολούθησα τη συμβουλή του και νομίζω ότι δεν έχασα. Έτσι νομίζω εγώ. Άρα είμαι ακοματίκ. Χωρίς κόμμα, χωρίς ομάδα, χωρίς θρησκεία αν θέλετε. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος να κρίνω τα γεγονότα και τις συνθήκες που παρουσιάζονται με αυτά. Άρα λοιπόν δεν έχω καμία σχέση με κανένα κόμμα, άρα δεν έχω καμία σχέση και με τη Χρυσή Αυγή, ούτε με την ελληνική λύση, ούτε με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι μάνατζερ μεγάλων εταιριών οι πολιτικοί, καλά κάνουν και τα παίρνουν, καλά κάνουν και βγαίνουν στη Βουλή, καλά κάνουν και παίρνουν το μισθό τους. Αυτό είναι τελειωμένο. Τώρα, επειδή ασχολήθηκες μαζί μου Μιλωνάκη και επειδή νομίζω ότι είσαι αθυρόστομος και επειδή νομίζω ότι μπορεί να βρίζεις, και εμείς βρίζουμε περισσότερο και δέρνουμε και περισσότερο, να έχεις υπόψη σου. Θέλω να σου πω δύο κουβέντες για το ποιόν σου. Σε θεωρώ πουλιτάρι και εσένα και τον Βελόπουλο και όλους τους άλλους και τον Άδωνη που φύγανε από το κόμμα του Καλατζαφέρη. Εγώ είμαι 21 χρόνια εκεί. 20 χρόνια στο Μετρόπολης και 20 χρόνια στο Europan. Θα μπορούσα να φύγω και από τα τρία. Έμεινα εκεί. Καλώς ή κακώς θα το κρίνει η ιστορία μου. Για 300 και 500 ευρώ πουλήσατε τον Καρατζαφέρη και εσύ και ο Βελόπουλος, ο παραδόπιστος. Είστε παραδόπιστοι λοιπόν. Και ας σου πω ότι δεν είσαι άντρας και δεν φοράς παντελόνια, γιατί ξέρω πολλά μέσα από εκεί. Ήταν να μπει στο Συμβούλιο Επικρατείας με τον Καρατζαφέρη, τον Γιώργο, είχε συμφωνήσει και τον πούλησες τελευταία στιγμή και σκόθηκε σκέφτηκε για να φτιάσεις με το κόμμα του Βελόπουλου. Άρα είσαι δηλός, είσαι λιποτάκτης, είσαι ψεύτης και δεν είσαι άντρας στο λόγο σου. Και τολμάς να λες εμένα καρπαζοεισπράκτορα που αν σε βρω μπροστά μου θα μαζεύεις δόντια και τα μάτια σου θα γίνουν σαν μελιτζάνες η μάμπα ελντήρε. Μαθαίνετε εσύ και ο Βελόπουλος με τους αστυνομικούς που σας φυλάνε να πουλάτε μαγκές. Θα φύγετε από τη Βουλή. Το πέτυχα εγώ τον Βελόπουλο το 2013. Για ρώτα το τι τράβηξε μπροστά με τον Αλέφατο και τον Καρατζαφέρη. Μη με κολλάς πολύ. Έχω μεγάλη τρέλα και ξέρω πολλά για σένα. Σου λέω λίγα από αυτά. Ποιος ήσουν αρέσει? Τέταρτο και πέμπτο βιολί ήσουν στα κανάλια και σε πήρε. Τέταρτο βιολί ήσουν στα κανάλια. Σε πήρε ο Καρατζαφέρη και σε έκανε να πούμε πρώτο βιολί. Σε έκανε άνθρωπο, σε σουλούποσε, σε έκανε άνθρωπο. Και παρά αυτά του υποσχέθηκε άλλα και έκανε άλλα. Άρα σε δηλώ. Δεν έχει μέσα ο λόγο. Τα βουλευτηλίκια βάλτε τα στον πάτο σα όλοι. Δεν μασάω από βουλευτέ. Σα έχω γραμμένο ξέρει που. Και μπορώ να βρίσω και δεν το κάνω. Λοιπόν. Όσο για το αεροπόρο που μας πουλάς, πες μας σε ποιο σώμα ήσουν που είσαι ένα αεροπόρο, παραμυθά. Μην ξαναπιάσεις το όνομά μου στο στόμα σου και θα σε πρίξω. Στο λέω ειλικρινά. Και αν έχεις κάτι μαζί μου, έλα στο ένα μέτρο. Άμα έχεις αρχίδια, έλα στο ένα μέτρο. Όχι από μακριά. Οι άντρες στο τέτα τέτ μιλάνε. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Για χαρά.